κρασί λαγάνα. Έτοιμο πόλεμο για την μάχη της λαγάνας είναι οι αρτόποι. Αν και φέτος εν μέσω πανδημίας, όπως όλα δείχνουν οι καταναλωτές, θα προμηθευτούν τις παραδοσιακές τους λαγάνες για να κάνουν το κόψιμο της μούτης ακόμα και στα σπίτια τους. Και κάθε χρόνο όλοι ανυπομονούν να την γευτούν. Ένα παραδοσιακό προϊόν, μια παραδοσιακή συνταγή που με αυτήν μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Χαρακτηριστικό της λαγάνας είναι τα αρώματα που βγάζει, όπως είναι το γαρίφαλο, η μαστίχα, επίσης η επικάλυψη με σισάμι που γίνεται από πάνω. Οι παραγγελίες για φρέσκες λαγάνες την Δευτέρα άρχισαν ήδη να γίνονται. Ο κόσμος σιγά σιγά ρωτά για τις λαγάνες. Ευελπιστούμε τις τελευταίες μέρες να ξεκινήσει να έρχεται πιο συχνά για να πάρει τα αγαπημένα του έδεσμα. Και συμβαδίζοντας με τις τάσεις της εποχής, η λαγάνα, το γλύκισμα των φτωχών, πέραν από την παραδοσιακή της συνταγή, γίνεται με σειρά παραλλαγών. Εκτός από τις κλασικές λαγάνες, όπως έχω πει, η βάση τους είναι το αλεύρι και το νερό, μπορούμε στους φούρνους μας να βρούμε τις λαγάνες ολικής αλέσεως, λαγάνες με χαροπολόγιο και σταφίδες, αλλά και οι λαγάνες οι superfoods. Το έθιμο της λαγάνας παρέμεινε αναλύωτο μέσα στους αιώνες. Συνηθίζεται να παρασκευάζεται με μεράκι, τραγανί, λαχταριστή και σουσαμένια και καταναλώνεται κατά την καθαρά Δευτέρα, την πρωτονίστιμη Δευτέρα της Σαρακοστής.